Στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, με τον καλεσμένο μας τώρα, συνήθως τα λέμε από το τηλέφωνο, εμείς από τη Λευκοσία, ο ίδιος από την Ιερουσαλήμ. Από την Ιερουσαλήμ. Και βρεθήκαμε εδώ στο στούντιο. Ναι, τις μέρες αυτές ακριβώς ο Δόκτωρ Γαβρίλ Χαρίτος, ερευνητής του Ινστιτούτου Μπεν Κουριών και του ΕΛΙΑΜΕΠ, το Ελληνικό Ίδρυμα Εξωτερικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής, καθηγητής ιστορίας των πολιτικών σχέσεων Κύπρου Ελλάδας-Ισραήλ στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Μπεν Κουριών στο Ισραήλ, βρίσκεται στην Κύπρο και με χαρά τον καλωσορίζουμε στο στούντιο. Καλώς ήλθατε. Και καλώς σας βρήκα. Να μιλήσουμε γιατί άλλο για την κατάσταση στο Ισραήλ και να ξεκινήσουμε με τις σχέσεις των δύο χωρών, νέα κυβέρνηση Κυπριακή Δημοκρατία, το ίδιο και στο Ισραήλ, δεν έχει πολύ καιρό που άλλαξε κυβέρνηση, αλλάζει κάτι στις σχέσεις των δύο χωρών? Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε όλοι, ο νέος ο πρόεδρος εδώ στην Κύπρο ήταν υπουργός εξωτερικών επί σειρά ετών και ξέρει πολύ καλά το πλέγμα των σχέσεων των δύο χωρών, που τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σημαντικά και βλέπω ότι αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει από την Κύπρο προς το Ισραήλ και αντιστρόφως δεν έχει προηγούμενο, είναι πρώτη φορά στην ιστορία από την ίδρυση της Δημοκρατίας εδώ, αλλά και από το Ισραήλ από το 48 έως και σήμερα. Αυτό το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε είναι από πού θα πιάσουν το νήμα οι δύο χώρες. Υπάρχει το θέμα του κοιτάσματος Αφροδίτη και Ισάη, μια εκκρεμότητα για το πώς θα γίνει ο διαμοιρασμός του κοιτάσματος αυτού. Η στρατηγική σχέση σε συνδυασμό και με την Ελλάδα για το πώς θα εμβαθυνθούν οι σχέσεις των τριών χωρών και σε διμερές επίπεδο και σε τριμερές επίπεδο στα ζητήματα κυρίως της οικονομίας ενέργειας αλλά και σε στρατιωτικό επίπεδο. Οφείλω να πω ότι η Εθνική Φρουρά και ο Ισραηλινός στρατός τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει και έχουν εμβαθύνει τις σχέσεις τους και με κοινές ασκήσεις και είναι πια μια ρουτίνα οι στρατιωτικές δυνάμεις των δύο χωρών να βρίσκονται σε επαφή και σε συνεκπαιδεύσεις. Αυτό το οποίο έχει αφήσει ως παρακαταθήκη η προηγούμενη κυβέρνηση στο Ισραήλ ήταν η βελτίωση, η εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με την Τουρκία. Και αυτό θα χρειαστεί να μας απασχολήσει και πιστεύω ότι όλοι το παρακολουθούμε. Βεβαίως εκκρεμεί το θέμα των εκλογών στην Τουρκία. Και έτσι λοιπόν η Ισραηλινή πλευρά είναι σε στάση αναμονής. Όπως η στάση αναμονής είναι και με το θέμα της Ελλάδας, η οποία και εκείνη είναι σε τροχιά εκλογών. Φαντάζομαι ότι μετά από την επίσκεψη του Προέδρου που θα γίνει στην Αθήνα στις 13 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, και επειδή ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ο κύριος Δένδιας, είχε επισκεφθεί το Ισραήλ πριν από 1,5 μήνα και είχε προαναγγελθεί ότι θα γίνει μια τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου που θα έχει κυρίως που θα εστιαστεί κυρίως σε θέματα ασφάλειας, έχει ήδη δοθεί εντολή από τον Πρωθυπουργό τον Ισραηλινό στον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας να προετοιμαστεί η Ισραηλινή πλευρά ούτως ώστε μετά από τις εκλογές της Κύπρου και πριν από τις εκλογές της Ελλάδος να αναμένουμε αυτή τη συνάντηση την τριμερή που θα μας δώσει το στίγμα. Έχουμε το θέμα της Τουρκίας, ποιος είναι ο ρόλος που θέλει να έχει στην περιοχή. Να μην ξεχνάμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας είχε υπενθυμίσει στον ομόλογό του τον Ισραηλινό όταν ο δεύτερος είχε επισκεφτεί την Άγκυρα ότι το θέμα των αγωγών και το θέμα της δυνατότητας της Τουρκίας να συμμετάσχει στην μεταφορά του Ισραηλινού αερίου από το Ισραήλ προς τις ευρωπαϊκές αγορές, ότι έχουν όλες τις εγκαταστάσεις, αλλά να μην ξεχνάμε ότι αυτή η επίσκεψη έγινε ύστερα από τους σεισμούς και το μεγάλο ατού της Τουρκίας ήταν ότι είχε πριν από τους σεισμούς, μετά τους σεισμούς είχε πάει ο Υπουργός Εξωτερικών ο Ισραηλινός για να
δείξει την, την συμπάθεια και τη, και τη συμπαράσταση, γιατί είχαν πάει και ομάδες διάσωσης από το Ισραήλ στις πληγήσεις περιοχές. Το μεγάλο ατού της Τουρκίας ήταν ότι είχε έτοιμο ένα δίκτυο από επίγειους αγωγούς, και αυτό ήταν ουσιαστικά το μεγάλο της το πλεονέκτημα, και που σου έλεγε ότι αντί για τον αγωγό East Med με όλες τις δυσκολίες και τα κόστη, με έναν αγωγό υποθαλάσσιο επίσης θα μπορούσε να, να γίνει δουλειά. Ύστερα όμως από τους σεισμούς, αυτό το ατού της Τουρκίας έχει μειωθεί. Έχει ατονίσει. Και όχι, όχι, είναι πλέον επικίνδυνο. Δηλαδή δεν είναι δυνατό να μεταφέρεται φυσικό αέριο έφλεκτο υλικό σε μια περιοχή που είναι, είναι σεισμογενής σύνδυνα, και δίνει αυτά τα ρίχτερ. Έτσι. Οπότε λοιπόν εγώ κρατάω στη μνήμη μου ένα νέο όρο που είχε εμφανιστεί στην τριμερή των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου τον Απρίλιο του 2022, που ξαφνικά ακούσαμε ένα νέο όρο που ήταν ο διάδρομος East Med και όχι ο αγωγός East Med. Και διάδρομος East Med είναι τι? Έχουμε τους σταθμούς LNG που θα μπορούσαν να είναι στην περιοχή, μικρούς αγωγούς υποθαλάσσιους ή μη, ένα σύστημα αγωγών υποθαλάσσιων ή μη που θα μπορούσαν ίσως να συνδέουν ένα κοίτασμα από την Κύπρο με ένα κοίτασμα από την Αίγυπτο και μετά να καταλήγουν στο σταθμό υγροποίησης στην Αίγυπτο, ή αντιστοίχως να δούμε αυτό το πλέγμα που συζητείται. Η ελληνική και η κυπριακή πλευρά δεν ξεχνούν το θέμα του αγωγού, αλλά η Ισραηλινή πλευρά διαστόματος της τότε Υπουργού Ενέργειας ήταν εκείνη που ξέχασε τον όρο αγωγό East Med και είπε διάδρομος. Ο διάδρομος East Med. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε από εδώ και πέρα ποια θα είναι η ατζέντα των θεμάτων που αφορούν την ενέργεια, πώς θα γίνει η διαχείρισή τους από την Κύπρο. Είδαμε ότι ο σταθμός του Βασιλικού θα είναι μια πραγματικότητα, όπως έχω πληροφορηθεί από τα μέσα εδώ, εντός των ερχομένων μηνών, οπότε είναι και αυτό ένα δείγμα. Και θα πρέπει να δούμε από πού θα πιάσουν το νήμα η Λευκωσία και τα Ιεροσόλυμα για το πώς θα προχωρήσει η σχέση τους. Υπάρχει βεβαίως ένα πρόβλημα εδώ που δεν είναι διμερές, είναι γενικότερο. Είναι εδώ και 3 μήνες η Ισραηλινή κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με διαδηλώσεις. Ακριβώς, σε αυτό θα ερχόμαι. Ναι. Είπαμε των Κυπριακών, τα διμερή και τα τριμερή βεβαίως, των ελληνικών. Ναι. Ναι. Να πάμε και λίγο στο ίδιο το Ισραήλ, στο εσωτερικό της χώρας. Διαμορφώνεται μια εσωτερική πολιτική κατάσταση. Την έχουμε συζητήσει κιόλας και οι ακροατές σας συνεχίζει και ειδικά σήμερα. Και τεταμένη, ναι. Ακριβώς, ειδικά σήμερα έχουν συμβεί γεγονότα που δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ, ύστερα από 9 εβδομάδες από τις διαδηλώσεις. Σήμερα για πρώτη φορά είναι η μέρα που ο Νετανιάου θα επισκεφτεί τη Ρώμη. Είναι η πρώτη του επίσημη επίσκεψη από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του και θα συζητήσει με την ομόλογό του σήμερα το μεσημέρι. Όμως οι διαδηλωτές αποφάσισαν ότι σήμερα είναι η μέρα εθνικής απεργίας και το επίκεντρο των διαδηλώσεων είναι το αεροδρόμιο κατά τις ώρες που είναι προγραμματισμένη η πτήση του Νετανιάου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο δικός ο κόμβος που είναι στον εξωτερικό χώρο του διεθνούς αεροδρομίου του Τελαβίβ είναι γεμάτος από διαδηλωτές και από αυτοκίνητα που έχουν παρκάρει παρανόμως και επίτηδες. Σαν να μην φτάνει όλο αυτό, είχε ανακοινωθεί χθες από το γραφείο του Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάου, η σύζυγός του και η συνοδεία τους θα μεταφερθούν με ελικόπτερο από τα Ιεροσόλυμα για να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο να αποφύγουν τους διαδηλωτές. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Αμερικής
Είχε προγραμματίσει να επισκεφθεί το Ισραήλ σήμερα. Έχει πραγματοποιήσει αυτή την επίσκεψή του, αλλά έχει διαμορφωθεί ένας ειδικός χώρος μέσα στο αεροδρόμιο για να βρεθεί με τον ομόλογό του, γιατί δεν μπορεί να πάει στα κτίρια του. Είναι τρελό, αλλά να σας πω και ένα άλλο που ήταν έκπληξη σήμερα. Αποκλείστηκε το λιμάνι της Χάιφα από πλοιάρια των διαδηλωτών. Και ο αποκλεισμός του λιμανιού αυτού, του μεγαλύτερου της χώρας, είχε διατηρηθεί για 2 ώρες σήμερα. Ξεχύλιζε η οργή του κόσμου σημαίνει. Σημαίνει αυτό το πράγμα και σημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ καλείται να διαχειριστεί πιο προσεκτικά την εικόνα του προς τα έξω. Η μόνιμη εποδός από την Ισραηλινή κυβέρνηση όλων των δεκαετιών που έχουν περάσει είναι ότι το Ισραήλ είναι η μοναδική δημοκρατία της Μέσης Ανατολής, και είναι γεγονός, και το γεγονός ότι ο κόσμος βγαίνει έξω και φωνάζει και λοιπά είναι κάτι το πολύ σημαντικό, όπως και οι στρατιωτικοί, οι έφεδροι που δηλώνουν ότι αρνούνται να υπηρετήσουν στις εφεδρίες γιατί δεν θέλουν να εξυπηρετήσουν μια κυβέρνηση που δεν είναι δημοκρατική. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και ο Νετανιάου είναι σε μια κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη, γιατί και ο ίδιος δεν συμφωνεί με την εθνοθρησκευτική ακροδεξιά σε προσωπικό επίπεδο και σε θρησκευτικό επίπεδο, και ο τρόπος ζωής του δεν το ακολουθεί αυτό, όμως είναι δέσμιος. Ναι, μέρος. Είναι μέρος δέσμιος, είναι δέσμιος, γιατί καμία άλλη πολιτική δύναμη δεν είναι έτοιμη να συνεργαστεί μαζί του. Η εθνοθρησκευτική ακροδεξιά θέλει να τον εξυπηρετήσει εντός εισαγωγικών με την δικαστική την αναμόρφωση των αρμοδιοτήτων των δικαστηρίων και της δικαστικής εξουσίας, επειδή να μην ξεχνάμε ότι ο Νετανιάου έχει και ανοιχτές υποθέσεις με τη δικαιοσύνη, είναι υπόδικος. Από την άλλη όμως, ως αντάλλαγμα, η εθνοθρησκευτική παράταξη θέλει να αλλάξει την φυσιογνωμία του κράτους και να το κάνει πιο θρησκευτικό, πιο εβραϊκό, λιγότερο πλουραλιστικό, και υπάρχουν οι επικρίσεις και από το State Department αλλά και από ευρωπαϊκές χώρες ότι το Ισραήλ απομακρύνεται από το πρότυπο των κοινοβουλευτικών πολυκομματικών δημοκρατιών της Δύσης και προσυδειάζει σιγά σιγά στο μοντέλο είτε της Ουγγαρίας είτε της Πολωνίας. Αναμένεται, και είχε γίνει γνωστό και με αυτό θα τελειώσω, αναμένεται εντός των ημερών μια δήλωση κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν ανακοινωθεί και τα ονόματα ανεπισήμως ως διαρροή. Η Ισπανία είναι ανάμεσα σε αυτές. Η Ισπανία, η Πολωνία, η Γερμανία και νομίζω και η Δανία, αλλά δεν είμαι σίγουρος, που εκφράζουν την ανησυχία τους για την πορεία της Ισραηλινής Δημοκρατίας, και να υπενθυμίσω και σχετική δήλωση αξιωματούχου της κυβέρνησης στο Λονδίνο. Δηλαδή έχουμε και τη Βρετανία να βλέπει με περίεργο μάτι τις όλες εξελίξεις. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ναι. Και έχω χαρεί που σας έχω γνωρίσει και από κοντά. Είναι η πρώτη φορά που σας βλέπω face to face. Τα λέμε πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις και η συνέχεια θα είναι εξίσου ενδιαφέρουσα. Ναι. Θα τα πούμε, θα τα λέμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Επίσης. Γεια σας.